Τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι από Λευκοσία. Καλό μεσημέρι, κύριε Παύμα. Σε εσά και στου φίλου ακροάτε. Ένα ξεκινήσω από το τελευταίο, γιατί ο Κώστας. Από τον κύριο Παπαμοησέο. Τι, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, λέω, γιατί ο φίλος μας ο Κώστας ο Χριστοδούλου, ο πρόεδρος της Όξας, πριν από λίγο αναφέρθηκε και στο παιχνίδι το δικό σας με τον Άρη και του Εθνικού με την Πάφο, αναλύοντας έτσι γενικότερα την κατάσταση που επικρατεί από το 7 μέχρι το 14 και είπε ότι είναι σημαντικά και για εσάς, όπως και τα άλλα, αλλά αν δεν έχετε βαθμολογικά ωφέλη εσείς οι δύο ομάδες, πιθανόν θα στο τέλος της ημέρας να παλέψετε για την αποφυγή της απευθείας διαβάθμισης. Έτσι έχουν τα πράγματα για το συγκεκριμένο μάτς. Σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που θεωρώ είναι και καθοριστικό για τη συνέχεια για μας. Μιας και είμαστε πολύ κοντά με τις υπόλοιπες ομάδες και πόσο μάλλον όταν αγωνίζεσαι στην έδρα σου με αυτές, η σημαντικότητα τους αυξάνεται περισσότερο. Νομίζω ότι εάν βαθμολογικά δεν καταφέρεις να πάρεις βαθμούς και να είσαι κοντά με το υπόλοιπο γκρουπ, τότε σίγουρα δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα για κανένα. Μάλιστα. Άρα προσδίδεται τεράστια σημασία σε αυτή την αναμέτρηση. Θα πεις και τα υπόλοιπα είναι εξίσου σημαντικά, αλλά όπως και να το κάνουμε, χρονικά προηγείται αυτή η αναμέτρηση. Είναι πασιφανές ότι τα παιχνίδια τα δύο που έχουμε μπροστά μας τώρα είναι καθοριστικά για το τι μέλλει γενέσαι στέγιο. Και το άλλο είναι με τη Δόξα. Ναι. Στο Τάσος Μάρκου πάλι. Στο Τάσος Μάρκου. Μάλιστα. Οπότε είναι θεωρώ ένα κομβικό σημείο, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε με κάθε τρόπο θετικά, ούτως ώστε να πάρουμε το τρίποντο, γιατί διαφορετικά θα είμαστε σε χειρότερη μοίρα από ό,τι είμαστε σήμερα. Η ιατρικό δελτίο παρουσιάγος μου, τι λέει αυτό? Εκτός αγωνιστικής δράσης, δύο ποδοσφαιριστές με κίτρινες κάρτες, ο Σίλβα και ο Φροξιγιάς, δύο πολύ σημαντικές απουσίες. Στα θετικά ότι επιστρέφει Μπούντιμιρ, Βαν Ράσπετ και Μπάουμαν, και το ότι δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι τραυματισμοί προς το παρόν, εκτός του Κουμί που βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης, οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του κυρίου Γενέχουτα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε, κάνουμε έκκληση στον κόσμο, βάλαμε και το εισιτήριο στα 5 ευρώ, γενική είσοδο. Θέλουμε τους φίλους της ομάδας να έρθουν να βοηθήσουν και αυτοί με τη σειρά τους, παρά την πικρία που υπάρχει. Θεωρώ ότι αντιλαμβάνονται όλη την προσπάθεια που γίνεται. Θέλουμε όλοι μαζί να στηρίξουμε τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή, να μπορέσουν να πάνε σε αυτά τα δύο παιχνίδια και να πάρουν τους βαθμούς που υπάρχουν, ώστε η συνέχεια να είναι καλύτερη για το σωματείο μας, για την ομάδα μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρα να έχεις. Να είστε καλά.